Καλησπέρα, τα γομοφάνς. Μόλις έχασα 100 ευρώ, δεν ξέρω που πέσανε ένα μαλάκι. Να έχεις 100 ευρώ, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το σημερινό βίντεο θα είναι το πιο βαθύ, με πιο νόημα βίντεο που υπάρχει. Θα σας πάμε στη life coach μου. Νομίζω ότι κατάλληλη ώρα να την γνωρίσετε. Είναι αυτή που είναι από πίσω, που με έχει αυτό το motivation, μου βγάζει αυτό το χαρακτήρα. Είμαι ακομπλεξάριστος. Με συμπαθείτε, όσοι με συμπαθείτε δεν ξέρω, μερικοί με μισείτε κιόλας. Αυτή φταίει, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς είμαι και στο πώς λειτουργώ κλπ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να είμαι focus, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα ψυχολογικά μου, γιατί όλοι έχουμε ψυχολογικά όταν κοιτιόμαστε στον καθρέφτη. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα συναισθηματικά μου, γιατί είμαι level 1, 0 για τον μπούτσο χάλια. Και ήρθε η ώρα να τη γνωρίσετε κι εσείς. Πληροφορίες κλπ. Θα πούμε μετά. Γεια σας, είμαι η Life Coach του Θάνου, λέγομαι Olympia Boukura και σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα προκειμένου και οι υπόλοιποι φίλοι του να καταλάβουν τι σημαίνει coach και πώς αυτό βοηθάει μια προσωπικότητα να εξελιχθεί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις ικανότητες, για τα ταλέντα ή για τις δεξιότητες που έχουμε οι άνθρωποι. Ο καθένας μας έχει γεννηθεί με ένα ιδιαίτερο ταλέντο, όπως τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μας. Αυτά τα ταλέντα, καθώς αναπτύσσαμε την προσωπικότητά μας στην παιδική μας ηλικία, αναπτύσσονταν και αυτά. Οι γονείς μας όμως, στην προσπάθειά τους να μας καθοδηγήσουν και να μας προστατεύσουν, δεν έλαβαν υπόψη αυτά τα ιδιαίτερα ταλέντα που ο καθένας μας είχε και μας όθησαν προς οτιδήποτε έχει κέρδος ή κοινωνική αποδοχή. Και θα μου πεις τώρα, είναι κακό αυτό? Ναι, είναι κακό. Γιατί όταν δεν υπάρχει κίνητρο, τίποτα δεν μπορεί να προωθηθεί και να οδηγηθεί προς μία κατεύθυνση. Κίνητρο είναι η ιδέα που εκκινεί το συναίσθημα. Το συναίσθημα δημιουργεί εκκινεί τη θέληση, η θέληση δημιουργεί έλξη. Κύριε Olympia, εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά ενθουσιάζονται με κάτι πάρα πολύ και στη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας τα παρατάνε και ξενερώνουν, πώς να το πω. Τα παρατάμε, δεν έχουν κίνητρο. Ποιους λόγους είναι, δεν έχουν κίνητρο, ποιους είναι ο λόγος ακριβώς? Τρεις είναι οι παράγοντες. Δηλαδή, επειδή πάρα πολλά παιδιά έχουν ξενθουσιάζονται π.χ. με την προπόνηση, ενθουσιάζονται με τη διατροφή, να πούμε το κομμάτι μου, ή ενθουσιάζονται με μια νέα δουλειά, ενθουσιάζονται και κατά τη διάρκεια που βλέπουν δυσκολίες κλπ. Τα παρατάνε γιατί τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, πιο δύσκολο από αυτό. Φεύγει ο ενθουσιασμός, βλέπω ότι είναι δύσκολα πράγματα και τα παρατάνε. Ποιος ο λόγος που δεν μπορούν να μείνουν σε αυτό το motivation όλοι? Είναι τρεις οι παράγοντες. Ένας είναι το κίνητρο που προηγουμένως είπαμε. Ένας άλλος παράγοντας είναι το ότι δεν τηρούν την απόφαση που αρχικά πήραν, που είναι πάρα πολύ βασικό και ακουμπάει στη χαμηλή αυτοεκτίμηση που ο καθένας μας έχει. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δεν έχουμε στρατηγική για να το κάνουμε αυτό. Και τώρα θα σας κάνω μια ακόμα ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι φάνοι εδώ πέρα θα ενδιαφέρονται. Είναι πώς μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει τη δύναμη και το θάρρος να συνεχίσει να έχει αυτά τα αποτελέσματα και να συνεχίσει να παλεύει για τους στόχους. Όπως εκπαιδεύουμε το φυσικό μας εγκέφαλο στο να συζητάει, να ρωτάει, να απαντάει, να διαπραγματεύεται με τον εξωτερικό κόσμο και να τακτοποιεί και να έρχεται σε επικοινωνία, έτσι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο, γιατί εκεί κατοικούν οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις μας. Μία στρατηγική λοιπόν που θα στήσει και θα κάνει κάποιος είναι να εκπαιδεύσει όλο αυτό το σύστημα των συναισθημάτων, γιατί αυτό είναι που θα δημιουργήσει τη δύναμη της θέλησης και όπως προηγουμένως είπαμε, η θέληση θα δημιουργήσει έλξη. Θα έρθουν προς εσένα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέμε, το πώς εκπαιδεύεται κάποιος. Ξεκινάω λοιπόν και έχω ένα θέμα και δεν μπορώ να το τακτοποιήσω και ξεκινάω να μιλώ για αυτό το θέμα και λέω γιατί δεν γίνεται αυτή μου η επιθυμία πραγματικότητα. Το πρώτο συναίσθημα που έχει εκκινηθεί και τώρα που σου κάνω την ερώτηση είναι μια παθητικότητα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί το γιατί δεν εκκινεί στον εγκέφαλό μου τη διαδικασία να απαντήσει. Αν όμως κάνω αυτή την ερώτηση λέγοντας, ξεκινώντας με το πώς, Πώς θα ικανοποιήσω αυτή μου την επιθυμία, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο εγκέφαλος είναι να απαντήσει και να πει θα πάρεις τηλέφωνο εδώ ή θα πας να συναντήσεις εκείνο ή χρειάζεσαι αυτό το εργαλείο. Μόνο του το σύστημα και μόνο που θα δηλώσεις θα κάνεις μια σωστή δήλωση, θα ανταποκριθεί. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε ότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα χαζό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανάλογα με τα κουμπιά που θα του πατήσεις. Είναι ένα ευφιέστατο, εγώ λοιπόν θα διορθώσω και θα πω ότι είναι ένα ευφιέστατο σύστημα, αλλά ναι, έχει συγκεκριμένα κουμπιά τα οποία πατώντας τα θα μπορέσει να απαντήσει. Πώς εκπαιδεύτηκες όταν ήσουν μικρός στο σχολείο? Κινώντας, μαθαίνοντας το α και το β, κάνοντας τις προσθέσεις στην αρχή με τα δάχτυλά σου για να μάθεις μαθηματικά και όλα τα υπόλοιπα εκπαιδεύτηκες περνώντας από τάξη σε τάξη. Αυτό λοιπόν είναι που λέμε, που είπαμε από την αρχή ότι είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική. Είναι εκπαίδευση. Και αυτή η στρατηγική δεν είναι στο κεφάλι, για να σου πω ότι θα πάρεις και θα διαβάσεις ένα βιβλίο, που βοηθάνε πάρα πολύ τα βιβλία. Αλλά είναι από το συναίσθημα. Και αν θα πρέπει κάπου να το ακουμπήσουμε το συναίσθημα, αυτό είναι μέσα στο σώμα μας. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε το συναισθηματικό μας κόσμο. Γιατί εκεί κάθονται οι επιτυχίες και οι απαιτήσεις μας. Από εκεί θα βάλουμε τους στόχους μας και όχι από τον εγκέφαλό μας. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Έχω δει την ταινία Το Μυστικό. Νομίζω μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη ζωή μου. Και νομίζω είστε ο μόνος άνθρωπος που μου το έδωσε να το καταλάβω πιο καλά, πιο καλά από την ίδια την ταινία. Γιατί υπάρχει ταινία για το μυστικό, παιδιά, να ξέρετε. Λέγεται The Secret, είναι η νόμη της έλξης. Και η κυρία Ολυμπία, νομίζω, έχει γίνει expert σε αυτή τη διαδικασία και πώς να μάθεις να χειρίζεσαι το μυστικό. Νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορέσει να σας βάλει το μυαλό σας σε μία σειρά και να πούμε πατάμε stop στον πάτο και κοιτάμε μόνο πάνω. Κύριε Ολυμπιά, πώς εφαρμόζεται η νόμη της έλξης? Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει σε αρκετό σημείο. Θέλω να πω ότι από τη μέρα που ξεκίνησα να το εφαρμόζω, ένα παιδί που δεν είχα στον ήλιο μοίρα και ήμουν ένας αθλητής που δεν είχα ποτέ προδιαγραφές να γίνω bodybuilder, με το μυστικό κατάφερα να είμαι σήμερα εδώ, να είμαι YouTuber, να έχω fan club, να έχω σεβαστό κοινό και να με σέβονται και να έχω η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι έχω πιο πολλούς άντρες και όχι γυναίκες, δηλαδή έχω fan, το ίδιο φίλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό όλο μου το έχει δυναμώσει πάρα πολύ και μου το έχει κάνει να το ζω και να το πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό του μυστικού. Να ξέρω ότι το μυστικό υπάρχει και δουλεύει και η κυρία Ολυμπία μου το έχει δείξει και μου το έχει δώσει να το ζήσω πιο έντονα από κάθε άλλη φορά στη ζωή μου. Τι είναι ο νόμος της έλξης? Να πούμε δύο λόγια για το τι είναι ο νόμος της έλξης. Είναι όταν, όταν έχω μία επιθυμία, αυτή η επιθυμία με κάποιο τρόπο πραγματοποιείται. Χωρίς πολλά πράγματα να κάνω εγώ, συνήθως έρχονται τα συμβάντα και οι γνωριμίες, ώστε η επιθυμία μου να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή το σύμπαν να φέρνει έτσι να γίνει πραγματοποιηθεί. Ας πούμε αυτή η λέξη που λέμε, η φράση που λέμε συνομότησε το σύμπαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό, γιατί αυτό μπορεί να το δοκιμάσουν οι άνθρωποι, αλλά να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να θεωρήσουν ότι δεν δουλεύει ή δουλεύει μόνο για κάποιους ανθρώπους, θα κάνουμε ένα πρόλογο για να μπορέσουν να τους προειδεάσουμε, έτσι ώστε όταν θα διαβάσουν ή το βιβλίο ή θα δουν την ταινία, να μπορούν να καταλάβουν από πού θα το κινήσουν. Από πού θα ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του μυστικού, να ξεκινήσεις. Να το καταλάβεις πώς δουλεύει. Να το ξεκινήσεις και μόλις αρχίζεις να παίρνεις την επιβράβευση ότι δουλεύει, αρχίζεις και το πιστεύεις και το πιστεύεις και βάζεις όλο και μεγαλύτερο στόχο. Ναι. Το ότι όλα τα πράγματα, όλα τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε οι άνθρωποι βασίζονται πάνω σε νόμους. Όσο πιο τυπικοί και συνεπείς είμαστε με αυτούς τους νόμους, τόσο καλύτερα αποτελέσματα. Όχι νόμους στο νομικό δίκαιο, οι νόμοι της φύσης, του σύμπαντος. Παρ' όλα αυτά όμως και οι πρακτικοί νόμοι, δηλαδή αν βγεις στον δρόμο και αδιαφορείς για τα κόκκινα φανάρια που σε σταματούν, το λιγότερο είναι ότι θα σε σταματήσουν. Το χειρότερο είναι ότι θα τρακάρεις. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, κάπου θα χτυπήσεις. Ναι, όχι εσύ, τρίτο πρόσωπο, άρα πρέπει να το ακολουθήσεις. Άρα πρέπει κάποιος να το ακολουθήσει αυτό. Αυτό λέμε τους νόμους και τους θεωρητικούς, τους νόμους του σύμπαντος, δηλαδή πώς λειτουργεί ένας μαγνήτης. Ο νόμος της έλξης είναι το ότι θα φέρει προς το μέρος σου το σύστημα το απέναντι, κάτι που είναι όμοιο με σένα. Και πώς το καταφέρω αυτό? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από κάτι δηλαδή, πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν είμαι εγώ ένας μαγνήτης και θέλω να έλξω ό,τι θέλω. Και έλκω ό,τι θέλω μάλλον. Και όσο πιο πολύ το πιστέψω και το κάνω στο μυαλό μου εικόνα θα έρθει αυτό. Καταρχάς θα πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι ενέργεια. Μπράβο. Και από τη στιγμή που είσαι ενέργεια, έλκεις και αποθείς. Και μπορείς να παρατηρήσεις σήμερα στη ζωή σου και να πεις ότι ναι, κάποια πράγματα τα έλκυσα και κάποια άλλα τα απόθυσα. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εκτός αυτού, πολλές φορές απόθυσα και τις ίδιες μου τις επιθυμίες. Δηλαδή σκέφτοντας αρνητικά για κάτι, ότι πήγε για μια γκόμενα ότι δεν θα μου κάτσει ποτέ αυτή η γκόμενα ή δεν θα γίνω ποτέ γνωστός bodybuilder. Πραγματοποιήθηκε η επιθυμία σου. Δεν θα μου κάτσει ποτέ, δεν σου κάθεται ποτέ. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μην σκέφτεστε, δεν θα με κάτσει ποτέ, δεν θα τα καταφέρω ποτέ, δεν θα με πάρει ποτέ, δεν θα μου στείλει ποτέ, δεν θα δουλέψω ποτέ στο μαγαζί που θέλω, δεν θα έχω ποτέ τη ζωή που φαντάζομαι. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί το μυστικό στο να τα τραβάς την αποτυχία σου. Να πω και ένα άλλο μυστικό, γιατί τόση ώρα που μιλάς, ακούω πάρα πολλές αρνητικές λέξεις. Όχι, αυτό λέω, ότι το κάνουμε λάθος. Μπράβο, αυτό θέλω να επισημάνω κι εγώ. Ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στα ρήματα. Μπράβο. Δηλαδή μπορώ, θέλω, δεν ανταποκρίνεται στο δεν μπορώ, στο δεν. Δεν υπάρχει κουμπί για να κάνει ο εγκέφαλος. Οπότε δεν μπορώ να ελκύσω αυτό που θέλω, ο εγκέφαλος κρατάει το ρήμα, δηλαδή μπορώ και στο φέρνει. Και αυτό που θέλεις να αποφύγεις, το ζεις, γιατί έχεις πατήσει το κουμπί της αποτυχίας. Άρα, ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στα ρήματα. Μπορώ να το κάνω, το θέλω, το επιθυμώ. Αυτές θα είναι οι λέξεις που θα χρησιμοποιείς. Γι' αυτό προηγουμένως σου έδωσα το παράδειγμα, το πώς η ίδια πρόταση, αλλάζοντας τις δύο πρώτες λέξεις, αλλάζοντας το γιατί με το πώς, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να φέρεις ένα άλλο αποτέλεσμα στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου. Και πώς θα καταφέρω να είμαι μονίμως. Τώρα, οι ερωτήσεις που κάνω, εγώ τις ξέρω, απλά σας ρωτάω για να δώσουμε απάντηση στον κόσμο. Και πώς θα μπορώ εγώ να είμαι μονίμως σε αυτό το motivation και σε αυτό το θέλω και να μην μου αποσπάει τίποτα την προσοχή, γιατί το ότι θέλω, ας πούμε, να γίνω επιτυχημένος bodybuilder, μπορεί να παίξει ρόλο στη ζωή μου μια κοπέλα, μπορεί να παίξει στη ζωή μου ρόλο μια φιλία, μπορεί να με αποφύγουν, να με αποτρέψουν το στόχο μου και να με τραβήξουν το focus μου αλλού, ας πούμε, ή μια κακοτυχία που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όλα αυτά πώς μπορώ να τα αποφύγω και να μείνω συγκεντρωμένο στο στόχο μου, ώστε να συνεχίσω να ελκύω τον στόχο μου του σαν μαγνήτης. Να μάθεις πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, να εκπαιδευτείς. Θέλει προπόνηση. Πώς εκπαιδεύτηκες εσύ. Δηλαδή, είστε αυτό που λέμε, να μου θέλετε να πρέπει να δείξεις τον κόσμο να το πράγμα. Κυριολεκτικά. Είναι εκπαίδευση. Όπως έχουμε εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό μας για να γνωρίζει, να μιλά, να σε ρωτώ, να μου απαντάς, να διαπραγματευόμαστε και επικοινωνώ με το περιβάλλον μου, στρέφομαι στον εσωτερικό μου κόσμο και επικοινωνώ με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις μου. Δηλαδή αυτό που κάνετε εσείς είναι σαν αυτό που κάνω και εγώ και οποιοδήποτε που κάνει. Δηλαδή όπως κάνω το personal που λέω, για να μάθεις να γυμνάζεσαι πρέπει να σου δείξει κάποιος. Για να μάθεις να τρως πρέπει να σου δείξει κάποιος. Για να μάθεις να παίρνεις φάρμακα πρέπει να σου δείξει κάποιος. Για να μάθεις να κάνεις καφέ πρέπει να σου δείξει κάποιος. Για να μάθεις να κάνεις σκι πρέπει να σου δείξει κάποιος. Οπότε για να μάθεις να είσαι μαγνήτης και να είσαι συγκεντρωμένος στόχο σου, πρέπει να σου δείξει κάποιος. Έτσι. Σου έμαθαν να γράφεις και να διαβάζεις. Μπράβο. Όλα πρέπει κάποιος να δείξει. Σου έμαθαν να παίζεις, να περπατάς και να τρως. Τα πάντα γίνονται μέσα από ένα σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό που θέλω εγώ να πω τώρα είναι ότι είστε νομίζω πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορέσετε κάποιον που νιώθει τη ζωή του αποτυχημένη. Δεν θέλω να πω παραδείγματα που έχετε. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Καλύτερο είναι να το ζήσει ο καθένας με τη δικιά του εμπειρία, μόλις γνωρίζετε την κυρία Ολυμπιά. Πραγματικά, παιδιά, θα σας βοηθήσει όσο δεν φαντάζετε να βρείτε το λόγο που δεν ζείτε το όνειρό σας, νομίζω. Εγώ, δηλαδή, με την κυρία Ολυμπιά τόσα χρόνια αυτό κατάλαβα. Ότι μου έδειξε τον τρόπο να ζήσω το όνειρό μου. Ο λόγος που είμαι τόσο χαρούμενος και τόσο χαρούμενος συνέχεια στα βίντεά μου και τόσο κομπλεξάριστος. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει αυτή η κυρία, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πώς να μείνω συγκεντρωμένος στο στόχο μου και να είμαι μέσα μου υγιής. Γιατί όταν κοιτιέσαι στον καθρέφτη, τότε μόνο ξέρεις τι σε πονάει και τι σε ενοχλεί και γιατί δεν είσαι πετυχημένος. Νομίζω, κυρία Ολυμπιά, μπορεί να σας δείξει τον τρόπο να το φύγετε από αυτό το πράγμα και να το ζήσετε όπως πρέπει. Μιας και καταλάβαμε ότι το σώμα μας είναι μαγνήτη, είναι ενέργεια, έλκει και αποθεί και ότι πρέπει να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς αυτό το μαγνήτη. Καταλήξαμε λοιπόν να συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης, εκπαιδευόμαστε και ανταποκρινόμαστε σε αυτό, για να καταλάβουμε έναν πρόλογο να κάνουμε πάλι για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, θα πρέπει να αντιληφθούμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Τι κάνεις σήμερα όταν θέλεις να πετύχεις ένα στόχο σου, εστιάζεις όλη σου την προσοχή στο αποτέλεσμα. Ο νόμος της έλξης λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, αφού καταλάβαμε ότι είμαστε μαγνήτες, που μαγνήτες ελκύουμε και αποθούμε, άρα πρέπει να μάθουμε τον τρόπο, το πώς έλκω και πώς αποθώ. Εξηγήσαμε ότι πρέπει να είναι μια στρατηγική στην οποία θα εκπαιδευτούμε. Πριν από αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε, που είναι το πρώτο βήμα, γιατί δεν μπορώ να φτάσω να κατανοήσω τον νόμο της έλξης και να δω την ταινία, δεν έχω καταλάβει πριν αυτό που θα σου πω τώρα. Ακούμε. Είμαστε όλοι αυτιά. Εγώ και άλλοι 20.000. Τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν να πετύχουμε κάτι. Θέλω να φτάσω σήμερα εδώ που βρίσκομαι, να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα, έχω βάλει ένα στόχο και αυτό που κάνω είναι να εστιάζω στο αποτέλεσμα. Θέλω δηλαδή να είμαι ένας καλός πολιτής και να κάνω ένα πλάνο πωλήσεων και να φτάσω μέσα στον επόμενο μήνα το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι ας πούμε να το φτάσω στο 10. Αν δεν το έχω φτάσει στον επόμενο μήνα στο 10, εστιάζω στο αποτέλεσμα επί των πωλήσεων, τι θα κάνω? Θα απογοητευτώ. Θα δοκιμάσω άλλο ένα μήνα, θα απογοητευτώ ξανά και θα τα παρατήσω. Για να ελκύσεις την ιδανική σύντροφο, θα πρέπει να έχεις αυξημένη αυτοπεποίθηση. Πώς μεγάλωσες την παιδική σου ηλικία, με ποια λόγια σε μεγάλωσε η μαμά σου? Σου έλεγε ότι είσαι ο πιο υπέροχος άνθρωπος του κόσμου και μπορείς να κατακτήσεις τον πλανήτη, ή σου έλεγε ότι είσαι ένα μέτριο πλάσμα και πρέπει να δουλέψεις και να κοπιάσεις πάρα πολύ για να τα καταφέρεις? Και στη φάση που βρίσκεσαι σήμερα στη ζωή σου, μπορείς, αφού εκπαιδεύτηκες και έφτασες μέχρι εδώ, μπορείς να ξαναεκπαιδευτείς και να βάλεις νέα θεμέλια στην καινούργια σου ζωή. Σε αυτό εδώ έρχεται ο Life Coach, να σε μάθει, να σε εκπαιδεύσει και να αρχίσεις να έχεις μια άλλη άποψη για το όλα αυτά τα πράγματα που θέλεις να ελκύσεις προς τη ζωή σου και να πραγματοποιηθούν. Πάνω σε ποιο επίπεδο να αρχίσεις να δουλεύεις και να εργάζεσαι? Πρέπει κάποιος να στο μάθει, να στο δείξει. Είναι ό,τι πιο απλό και πολύπλοκα ταυτόχρονα μπορεί να φέρει κάποιος στη ζωή του. Είναι τόσο απλό να φέρεις προς το μέρος σου πράγματα, σου λέω εγώ, ή ένας μεγάλος γκουρού που σου λέει ζήτησε και θα σου δοθεί, μπορείς με τη δύναμη της σκέψης να το έλξεις. Το πιστεύω. Δηλαδή νομίζω ότι άμα βρίσκεις παραδείγματα που έχεις πετύχει και το επισημαίνεις στον εαυτό σου και το λες, ω μαλάκα αυτό το έκανα εγώ. Ω μαλάκα αυτό το έκανα εγώ. Ω πρε φίλε και αυτό το έκανα εγώ με το μυστικό. Δούλεψε. Έπαιξε μια ταινία, σκέφτηκα μια ταινία και έπαιξε στην τηλεόραση. Ή σκέφτηκα ένα τραγούδι και το έπαιξε στο σινεμά. Ή πήρα έναν φίλο μου και τραγουδούσε το τραγούδι που τραγουδούσα εγώ 2 ώρες. Είναι το μυστικό και νομίζω ότι πρέπει να το λέμε ότι αυτό το έκανα εγώ και να αρχίσουμε να το πιστεύουμε περισσότερο και άμα αρχίσει να το πιστεύεις περισσότερο θα δουλεύει περισσότερο. Ανεβαίνει και το ηθικό σου. Και αυτό όλο θα πρέπει να το καταλάβεις πώς γίνεται, πώς δουλεύει. Όσο το καταλαβαίνεις τόσο καλύτερα δουλεύει. Και καταλαβαίνεις τη στρατηγική του, τόσο πιο εύστοχα το πετυχαίνεις. Γιατί μπορεί να το πετύχεις λίγο από δεξιά, λίγο από αριστερά. Και ο χρόνος επίσης μικραίνει, ο χρόνος της επιτυχίας, γιατί μπορεί να το κυνηγήσεις και να κάνεις 5 μήνες και να το κυνηγήσεις σωστά δρομολογημένα και να το πετύχεις 1 μήνα. Όπως όταν κάνεις γυμναστική μόνος σου, ενώ άμα κάνεις με ένα πρόγραμμα γυμναστική, τα αποτελέσματα θα είναι συντομότερα, ακόμα και με μια διατροφή και με οτιδήποτε. Ουσιαστικά λέμε στον κόσμο ότι εσείς θα τους βοηθήσετε να βρει τον τρόπο ώστε να αρχίσει να έχει στόχους και να αρχίσει να πραγματοποιεί τους στόχους τους. Να αρχίσει να σκέφτεται πώς πρέπει να πώς θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι τους. Αυτό που λέω λοιπόν είναι τι κάνει ένας life coach, σε μαθαίνει, σε εκπαιδεύει, πώς θα είσαι πιο κοντά στο να αρχίσεις όλο αυτό το σύστημα, να το χρησιμοποιείς και να ωφελείσαι από αυτό. Θέλω να πω ότι πάρα πολλά παιδιά δεν θα καταλάβουν τι λέμε. Μπορεί να νομίζουν ότι είναι πεταμένα λεφτά αυτό. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν θες να μάθεις αγγλικά, θα πληρώσει μια ιδιαίτερα να σου κάνει αγγλικά. Όταν θες να κάνεις προπόνηση και δεν έχεις ιδέα, θες να κάποιον να σου πληρώσει να κάνεις προπόνηση. Νομίζω ότι από όλα αυτά που υπάρχουν εκεί έξω, που πληρώνουμε για να μάθουμε, οποιαδήποτε γνώση πάρουμε, οτιδήποτε είναι αυτό, ακόμα και για να πάρουμε ένα σάντουιτς, ας πούμε, να το φτιάξει, πρέπει να το πληρώσουμε. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Νομίζω από όλα τα λεφτά που ξοδεύουμε, τα δικά σας αυτά που θα δώσουμε σε εσάς, Ολυμπία, για να μας βοηθήσετε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, νομίζω είναι τα πιο αξιοσέβαστα λεφτά που θα δώσουμε ποτέ. Γιατί πάρα πολλά παιδιά θα προτιμήσουν να δώσουν, ας πούμε, το 10, το 20, το 30, το 50 σε 1002 μαλακίες και όχι σε έναν άνθρωπο για να τους δώσει τον τρόπο να τα έχουν όλα αυτά. Χωρίς να το σκέφτονται. Καταρχάς δεν ξέρουν ότι αυτό τους λείπει. Αυτό τους λείπει. Δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν γιατί το θεωρούν ότι υπάρχει έξω. Ναι, ότι η ζωή είναι τελείως διαφορετική. Θα τους δώσετε ένα τελείως διαφορετικό νόημα στη ζωή. Ο λόγος που έχουμε πετύχει 5 πράγματα στη ζωή μας είναι επειδή το κάναμε μόνοι μας. Δηλαδή, άμα σας είχε κάποιος στη ζωή του, πιστεύω θα πετύχει τους στόχους του πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι καλό να πούμε από τώρα παραδείγματα. Τα παραδείγματα θα τα πούμε και θα τα δούνε live, γιατί έχουμε σκοπό να κάνουμε κάποια σεμινάρια με την κυρία Ολυμπία. Οι Έλληνες, ας πούμε, ότι είναι και το καλό μας, γιατί οι Έλληνες έχουμε πολύ ανεπτυγμένη τη φιλία. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Και στην καθημερινότητά μας η φιλία παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο, όπως και η οικογένεια. Ναι. Οπότε, μιλώντας με το φίλο, μοιράζοντας εμπειρίες, τα λύνεις και τα τακτοποιείς, νομίζεις ότι λύνεις και τακτοποιείς τα θέματα. Δεν έχει την ικανότητα να σου απαντήσει ο άλλος. Αφού έχει τα ίδια θέματα με σένα. Άμα νομίζετε ότι αυτό που κάνουμε τώρα ή αυτό που σας δείχνω είναι ψιλοαδιάφορο, άμα μπείτε και δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό και πιάσετε τους πιο πετυχημένους ανθρώπους στον κόσμο, όλοι θα δείτε ότι έχουν από πίσω τους έναν σε εισαγωγικά ψυχολόγο, παύλα life coach, για να μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους έχει υγιείς στο μυαλό τους, ώστε να κάνουν focus στον στόχο τους, στον αγώνα τους, ό,τι είναι αυτό. Μα και οι αρχαίοι Έλληνες τι έλεγαν? νους υγιής, ενσώματι υγιές. Δηλαδή ένας υγιής νους έχει σε υγεία το σώμα. Ένας άρρωστος νους δεν μπορεί να είναι μέσα σε ένα υγιές σώμα. Αφού και η υγεία σου πειράζεται. Από... Η υγεία εξαρτάται από τη σκέψη σου, όχι επηρεάζεται. Εξαρτάται από τη σκέψη σου. Άμα το ζήσετε μαζί με την κυρία Ολυμπία αυτό που σας λέω, και τώρα κάνουμε ένα σεμινάριο στην κάμερα, είναι πολύ πιο ξερό, πολύ πιο ομό. Άμα θα σας γνωρίσει, πιστεύω κάποιος θα βρει απόλυτη λογική και θα του φανεί όλο πολύ πιο κατανοητό από το να έρθει κάποιος να σας γνωρίσει από αυτό που κάνουμε τώρα. Απλά κάποιος πρέπει να δείξουν τη δουλειά σας, γιατί εγώ σας είμαι ευγνώμων. Okay. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου και δεν θα το έλεγα ποτέ, αλλά νομίζω ότι αδικείστε, γιατί πολλοί πετυχημένοι άνθρωποι. Όχι, λάθος το είπα. Γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι άξιοι δεν είναι επιτυχημένοι γιατί απλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία ή δεν κάνουν το μυστικό σωστά. Νομίζω ότι κάνει λάθος το μυστικό στην επιτυχία σας, αλλά με φέρετε στη ζωή σας για αυτόν τον λόγο. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν. Οπότε το έκανα και εγώ. Δηλαδή η κυρία Ολυμπία, πιστεύω και εγώ επειδή την είχα ανάγκη και η κυρία Ολυμπία επειδή είχε ανάγκη να δείξει τη δουλειά της, νομίζω ήρθαμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία μας δεν είναι τυχαία. Το σύμπαν συνομότησε ώστε εσείς να δείξετε τη δουλειά σας μέσω εμένα που είναι νομίζω ιδανικότερο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και το νόμο της έλξης, παρακολουθώντας κάποιον στην ταινία ή διαβάζοντας το βιβλίο, για να μπορέσει να μπει λίγο μέσα στη φιλοσοφία. Είπαμε από την αρχή ότι πριν καταλάβει αυτό, πρέπει να αντιληφθεί το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Η αιτία είναι ο λόγος που κάτι δεν πραγματοποιείται. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το απτό που βλέπουμε με τα μάτια μας και αντιλαμβανόμαστε με τον εγκέφαλό μας. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάμε να κάνουμε μία δουλειά και θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, αυτό που κάνουμε είναι ότι εστιάζουμε όλη μας την προσοχή στο αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αντιληφθεί την αιτία. Η αιτία είναι ο λόγος που δεν γίνεται. Είναι σαν αυτό το παράδειγμα που σου έδωσα προηγουμένως με το γιατί και με το πώς. Το γιατί κολλάει στο αποτέλεσμα και τι σε κάνει παθητικό. Δεν μπόρεσα να φτάσω τα επιθυμητά αποτελέσματα, άρα δεν δουλεύει αυτό το σύστημα, έχω σταυρώσει τα χέρια μου, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Αν όμως αντιστρέψουμε όλη αυτή τη δράση και φτάσουμε στην αιτία και πούμε πώς δεν πραγματοποιήθηκε αυτό που αρχικά επιθύμησα, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, γιατί είπαμε ότι ο εγκέφαλος θα μας δώσει τις απαντήσεις, οι λόγοι που δεν έγιναν. Μπορώ να το κάνω τεστ, παιδιά. Δώστε το πώς να το κάνω τεστ. Για ποιο λόγο, όταν πω δεν μπορώ να το κάνω και μετά πες ότι μπορώ να το κάνω και δεν θα κατεβάσετε ιδέες. Ωραία, λοιπόν. Θα παρατηρήσουμε, θα πούμε τις δύο προτάσεις αυτές και κάθε φορά κάποιος θα παρατηρήσει το συναίσθημα. Παίρνω λοιπόν μια βαθιά ανάστα, θα κάνω κάποιο πείραμα. Ένα πείραμα για να το πιστέψουν και οι ίδιοι. Ο καθένας θα το κάνει μόνος του στον εαυτό του. Ωραία. Και θα πει, τι θα θέλεις ας πούμε να ρωτήσουμε. Γιατί δεν ελκύω την ιδανική σύντροφο. Είναι το τέλειο, μπράβο. Ή τον ιδανικό σύντροφο. Αν και πιο πολλοί άντρες μας λένε. Λοιπόν, θα πάρω μια ανάσα και θα πω, γιατί δεν ελκύω την ιδανική κοπέλα στη ζωή μου και θα παρατηρήσω το συναίσθημα που έχει κινηθεί. Έχω κατεβάσει λίγο τα μούτρα μου, δεν έχω τι άλλο να σκεφτώ. Δεν έχω ωραία κορμί, δεν έχω ωραία ρούχα, δεν έχω αμάξι. Επόμενο πείραμα, επόμενο στάδιο. Ξαναπαίρνω μια ανάσα και ρωτάω τον εαυτό μου. Πώς θα ελκύσω την ιδανική σύντροφο. Πρώτη ιδέα. Θα κάνω έτσι. Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου μου τον Θάνο και θα πάμε για ποτό. Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου μου τον Νίνο και θα πάμε μπαρότσαρκα. Έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλος και αρχίζει και μου δίνει απαντήσεις. Αυτό μπορούμε λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ο στόχος απέναντι που κοιτάμε. Η αιτία είναι η διαδρομή προς το στόχο. Όταν θα καταλάβουμε αυτό το σύστημα, θα δούμε ότι θα δουλέψει ο νόμος της έλξης. Πρέπει πριν από αυτό όμως να καταλάβουμε αυτές τις δύο διαφορετικές φάσεις. Τώρα μπορεί να σου φαίνονται κινέζικα αυτά. Βασικά δεν νομίζω ότι φαίνονται κινέζικα, απλά του φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Και πρέπει να καταλάβουν ότι και ο τελευταίος φοιτητής, μαθητάκος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, γιατί ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, που δεν είχα ποτέ τις σχέσεις που ήθελα, ποτέ δεν είχα τα λεφτά που ήθελα, ποτέ δεν είχα τη δουλειά που ήθελα, ποτέ δεν είχα τους φίλους που ήθελα. Όλα αυτά μέσα στο μυστικό τα άλλαξα. Και με βοηθήσετε κι εσείς να τα αλλάξω ακόμη πιο γρήγορα. Για να έρθουν στη ζωή μου. Για να έρθουν στη ζωή μου και να είμαι αυτός που θέλω. Στρατηγική. Αλλά στην αρχή η αλήθεια είναι όπως και τα περισσότερα παιδιά που θα το δουν το βίντεο, θα τους φαίνεται σαν ένα βουνό και πώς θα ανέβω εκεί πέρα θέ μου. Και απλά θα τους να καταλάβουν ότι εσείς απλά θα τους φτιάξετε τον δρόμο γύρω από το βουνό για να ανέβει πολύ εύκολα. Γι' αυτό είπαμε αυτό το παράδειγμα. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, θέλει δουλειά και κόπο. Απλά άμα δεν ξέρεις τον τρόπο, Δηλαδή, άδικος κόπος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας είναι μοναδικός, ο καθένας μπορεί να πετύχει τα όνειρά του και ο καθένας είναι απλά να το βρει μέσα του. Αυτό πιστεύω. Γιατί είναι μια ικανότητα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν το έχουν. Δηλαδή, ωραία, μα πού θα ρίξω την κόμενα. Δεν είναι αλήθεια. Όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να το πιστέψουμε. Αυτό δηλαδή. Και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα εκεί έξω. Άπειρα. Άπειρα παραδείγματα. Νομίζω εγώ είμαι ένα παράδειγμα. Γιατί έχω ανεβάσει επίτηδες. Το ότι ανεβάζω φωτογραφίες που με κοροϊδεύουν στο Facebook και στο Instagram που μήπως ήμουν μικρό ηλικία. Είναι επίτηδες για να επισφραγίσω το μυστικό. Επίτηδες τα έκανα όλα αυτά τόσο καιρό. Για να έρθετε εσείς, γιατί έχω ανεβάσει πολλές φωτογραφίες που ήμουν μικρό. Για να δουν ότι δεν ήμουν εύκολα, επειδή στο κανάλι, ναι. Και πώς όλο αυτό άλλαξε τη ζωή μου και με βοηθήσατε πάρα πολύ. Ναι. Ουσιαστικά γι' αυτό το έκανα. Ήταν ένα πειραματάκι για να έρθει μετά το βίντεο και να το επισφραγίσει. Ωραία. Αυτά. Τέλεια. Και βέβαια πρέπει να κλείσουμε όμως. Κλείστε σας παρακαλώ. Ναι. Εγώ θα κλείσω στα ελληνικά. Ό,τι ξέρω θα πω. Φάε σαν τον Γκόκου, προπονήσου για να γίνει super σάκι. Το σεμινάριο τελείωσε, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό που θα κάνουμε είναι όποιος θέλει να την γνωρίσει προσωπικά μέχρι να ξεκινήσουν τα σεμινάρια στο μαγαζί, θα μπορεί να μου στείλει inbox για να σας δώσω εγώ να συνεργαστείτε, δηλαδή να σας δώσω το κινητό της να την πάρετε, γιατί δεν μπορούσα να δώσω το κινητό εννοείται δημόσια, αλλά όσοι ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο να κάνετε online το coaching, το life coaching, το οποίο παιδιά πιστέψτε με είναι τα πιο αξιοσέβαστα λεφτά που θα δώσετε. Την τιμή είναι πάρα πολύ προσιτή. Θα σας την πω επίσης λόγω του ότι είμαστε ένα κανάλι στο YouTube και θέλουμε να βοηθήσουμε και ο κόσμο κλπ. Και όλο αυτό που έχει στηθεί θα υπάρχουν πάρα πολύ προσιτές τιμές για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη να αρχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Νομίζω είναι η επένδυση που θα κάνετε πάνω σας για το μέλλον σας, παιδιά. Είναι επένδυση που μπορεί να είναι πιο καλή και από ένα πτυχίο, πιο καλή και από ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, το να βρεις τον τρόπο να είσαι αυτός που θες, νομίζω μετά είναι όλα δυνατά και the sky is the limit. Έχουμε και online coaching σε διατροφές. Έχουμε μαζευτεί. Κάτσε βρε μαλάκα, κάνεις πια. Έχουμε και online coaching. Το μαλάκα δεν είναι τρόπο, το λέω. Έχουμε κάνει το online coaching περί διατροφές, προπόνησης, φαρμακολογίας. Έχουμε και τη life coacher εδώ. Γιούρια. Έλα. Όπως είπε και η κυρία Ολυμπιά, φάσα τον Γκόκου. Προπονήσου να γίνεις περσάκι.